Εδώ. Με το φούξ θα το φτιάξεις. Με τι. Δεν ξέρω, τι χρώμα διαλέξατε. Έλα πάμε να διαλέξω. Γιατί τώρα το φούξ, φούξ ζήτησε η κόρη σου. Άμα ζήτησε φούξ, φούξ θα κάνεις. Mm. Καλημέρα σας. Ποια είναι εδώ. Ποια είσαι εσύ. Ποια είμαι, πού να ξέρετε. Τι να λέει. Κάτσε, να χαμηλώσουμε λίγο τη φωνή, γιατί καμιά φορά εδώ πέρα γίνεται και το εξής. Αν ακούσει η μουσική το Facebook, μας κόβει το live. Λοιπόν. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Η φίλη σας είναι εδώ. Νάτι. Χαρούλα, πες γεια στα κορίτσια. Γεια σας, κορίτσια. Δεν φτάτε καλά, ήστονε. Ήρθε να πιει καπουτσίνο. Ήρθε να πιω καπουτσίνο, μόνο εδώ το πίνω το καπουτσίνο. Εδώ έρχεται και πριν το καπουτσίνο. Θα ζήμαι να πάω έξω να το πληρώνω. Εδώ έτσι. Το πίνουμε δωρεάν. Σωστή σε βρίσκω, πολύ σωστή σε βρίσκω. Η Ανίτα, το καλό μας το κορίτσι. Ναι. Ο Δημητράκης λέει το καλό παιδί, λέει. Και ο Δημητράκης το καλό το παιδί. Καλά, ήρθε πρωί-πρωί. Καφέ δεν έχω πιει ακόμα. Εγώ πήγα την παρέλαβα από το σπίτι. Και με βάζει να την κάνω δουλειές. Να μου ράψεις, λέει, εδώ το πλέγμα, να μου κάνεις εδώ πέρα αυτό το, τη μητούλα. Πώς τη λέμε τώρα. Τώρα μιλήσατε, είστε, να, ότι λέμε να. Κάτι να μεταξύ μας. Κάτι μεταξύ μας, να μην τα λέμε όλοι. Ένα δύο συγκοσιά μας. Ναι. Ναι, ναι. Α, καλά. Ναι. Έτσι λέει μια ξαδέρφη. Ένα δύο, όλα μιλήσατε, ένα δύο συγκοσιά μας, δηλαδή. Στην άκρη, ε. Ναι, ναι. Έτσι. Τα έλεγα κι εγώ κάπου, εσύ, και λέει η μάνα μου. Όλα μιλήσατε, ένα δύο συγκοσιά. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι. Να μην τα λέμε, λέει όλα. Ναι, ναι, δεν κάνει. Δεν κάνει, λες, ε. Έτσι. Έτσι, έτσι, τι. Καλημέρα. Α, στα Χανιά βρέχει. Στα Χανιά. Στο Ρέθυμνο τι κάνει. Το Ρέθυμνο τι κάνει, Σπυριδούλα. Κανονίσετε να μην βρέχει την άλλη εβδομάδα, γιατί την εβδομάδα θα δαρθώ εγώ. Στο Ρέθυμνο τι κάνει που είναι η εμβονούλα μου. Να το κορίτσι. Μίλα τα κορίτσια. Κορίτσια, γεια σας. Πίνουμε τον καφέ με την Ανίτα. Εγώ δεν ήπια ακόμα. Μόλις γιατί μήνες. Δεν έκανε μόνο. Εγώ μόνο και το σκέφτηκα. Κοιτάζω γύρω-γύρω που είναι λίγο ο καφέ. Δηλαδή δεν ήξερα το εγώ να πίνω και. Ναι. Αυτό δεν με άφησε να πίνω. Κάνει καφέ και την Ανίτα. Δεν έβαλε και σε σήμερα έχω άδεια. Δεν με νοιάζει καθόλου. Πήρε ρεπό. Πήρα ρεπό, κορίτσι. Πήρε ρεπό. Κάτσε να το βάλω αυτό το αστέκι. Όλα υποτάχει. Δεν κάνει καφέ να πίνουμε μαζί. Και πάλι θα πλέξει. Πάλι θα πλέξει, Χαρούλα. Για να δω το φράγμα με τα ελέας το βράδυ, πρέπει κάτι ναι. Να κάνω ρε παιδιά. Έτσι. Δεν μπορώ να κάθομαι έτσι αβαράσα. Αβαράσα δεν είσαι εσύ, εσύ και αβαράσα. Χωράφια βάζεις εκεί κάνεις. Έχεις κανένα ωραίο να μας πεις σήμερα. Όχι. Τίποτα. Δεν έχει από εμάς τώρα που τη στεναχωρεί. Τι δεν πά. Τι δεν πά πουλάχι. Λοιπόν. Μπορεί να φτάνει για. Κάβουρας. Πλέξει κάβουρας. Δεν ξέρεις τι πλέξει κάβουρας. Όχι. Είναι τα μυτάκια σου που θες να κάνω στο τζάντα. Εντό χαβούρα έχω μόνο κάβουρα. Καβούρια, τσάβουρα. Άντε, γυρίσω λίγο την κάμερα να δείξει τα κορίτσια τι θα φτιάξει με αυτό. Λοιπόν, αυτό να τα δείξω. Ένα κορίτσια. Άντε, σας. Ένα μπρελόκ, κάνω την κορούλα μου. Άντε, βέστε. Δέστε εδώ πέρα, ε. Τώρα την όποια μου λέει κάτι και τα ζητάει. Σου λέει, μάνα θα το κλέψει, τι θα κάνει. Όχι, πάμε να με διαλύσει η άλλη προσαρμή και χώμα θα πάρει. Γι' αυτό είπα πολύ φούξ φούξ. Δεν μ' αρέσει. Άμα αυτό διάλεξε, άρα, αυτό θα κάνει. Δεν το διάλεξε, εγώ πήρα. Α, εσύ μόνη σου. Μέχρι περίπου έτσι τέτοιο, αλλά δεν ενθουσιάστηκα. Ναι. Δεν θα πω να κάνω καφέ. Δεν πειράζει μετά. Εγώ τον καφέ μου όταν τον κάνω θέλω να τον απολαμβάνω. Ούτε, ούτε πελάτης να έχω, ούτε τηλέφωνα να έχω. Να κάνω δουλειά στον υπολογιστή για να. Με τις δύσκολες, εσύ. Και να χαλαρώσω και να πιω έναν καφέ 15 λεπτά. Α, ο Βασίλης μπήκε μέσα. Έλα, Βασίλη. Έρα Βασίλη, τι έγινε. Λοιπόν, εδώ είσαι έτοιμη. Τώρα να κάνουμε το κάβουρα. Να κάνουμε το αυτό για να πάρω την γνωστή. Κατάλαβα να αρθνώ να πλέκω από το βράδυ. Άτσι. Εδώ να φτάει. Εδώ να φτάνει πάλι, εδώ να φτάνει για μια ζωγαριά. Εδώ γιατί άφησες αυτό εδώ πέρα. Για ξύλωσα και το άφησα. Καλή μου. Yeah. Εκείνο ξύλωνες λίγο, λίγο. Αχ, για να με βάλεις εμπελάδες αυτή. Τι να κάνω, για μελανίσα. Ναι, αλλά από πότε έχω να έρθω για ευρώ. Έχει χάρη που σε αγαπάω. Μήπως δεν το ξέρω, μα έχει χάρη. Με λέει θέλω να πάω στον οδοντίατρο και μετά πώς θα έρθω και αυτά. Λέω θα σε πάω εγώ στον οδοντίατρο. Το είναι δυνατόν. Ας αφήσω να περπατάς.
Άμα ήσουν, άμα ήσουν η γιαγιά μου, τι θα έκανα, θα άφηνα τη γιαγιά μου εκεί στο δρόμο. Δεν το περίμενα αυτό. Γιαγιά δεν έχω, εγώ τώρα έχω υιοθετήσει εδώ πέρα γιαγιάδες. Ακριβώς. Είχα μία χαρούλα στο άλλο το μαγαζί, το πρώτο. Α. Τη Λίζα, δεν ξέρω κι αν ζει, πρέπει να μάθω. Ερχόταν που λες, δεν ξέρω γιατί, την αγαπούσα πάρα πολύ. Και με λέγε, την έλεγα, αχ, λέω, θέλω να γίνεις η γιαγιά μου. Α. Να γίνω πουλάκι μου, λέει, γιαγιά σου. Μια μέρα καθόταν εκεί στο Σπάρτακο με κάτι γυναίκες. Και έτσι όπως καθότανε, περνάω, λέω, γιαγιά, τι κάνεις, τη φυλάω, κάνω, φεύγω. Τι λένε οι γυναίκες, καλά, λέει, εγγονή σου είναι αυτή, ποια εγγονή σου, λέει, είναι αυτή, λέει, δεν ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Με έχει υιοθετήσει, λέει, και με έχει κάνει, λέει, γιαγιά της, λέει, δεν έχει γιαγιά, λέει, ναι. Και με είπε, θέλω να είμαι, και εγώ, λέει, καλό κορίτσι είναι, είπα, θα γίνω η γιαγιά σου, λέει. Κατάλαβες, τι να κάνω. Γιατί να μην γυρίζανε εσένα κι εγώ. Και τη φίλη σου μπήκε. Γεια σου, ρε και τούλα μου. Δεν το είδα γιατί που και που βλέπεις κάνω εδώ πέρα αυτά που κάνω. Καλά, αυτά τα κάνω και τώρα θα ξέχασα, ρε παιδί μου. Ό,τι κάνω θα ξέχασα. Γεια σου και τούλα. Όλο τα κορίτσια ρωτάνε να ξέρεις τα live μου. Αχ, να τις ρωτάνε τι κάνει η Χαρούλα. Να χαρώ εγώ. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Λοιπόν. Μετά θα σας δείξω και λίγο τα Diamond. Έλα Θοδώρα να πεις καλημέρα στο κοινό σου. Άλλα, ναι, τη Χαρούλα δείχνω. Έλα. Έλα. Ναι. Μακραμέ. Τέσσερα. Ναι. Μόνο τέσσερα έχουμε μαύρο. Φτάνει. Δεν γίνεται με το τεσσάρι. Δεν θα βγει τόσο κανονικά. Θέλει ή καλυψό ή τέτοιο. Δεν θα βγει γυαλιστερό. Θα βγει μάτο. Δεν ξέρω. Καλημέρα, κορίτσια. Κάτσε να γυρίσω και λίγο από εδώ να δουν τι κάνουν τα κορίτσια. Λοιπόν, αυτή είναι η τσάντα της Χαρούλας. Εγώ κάνω τώρα τον κάβουρα. Τον κάβουρα κάνω. Ναι, τη φίλη της θέλει να μιλήσει. Α, για να δώσω, δώσε, ας μιλήσω και για τούλα. Άντε, δώσε, εμένα δείχνω τώρα. Να χάσει το φαΐ μου. Εγώ θα σου έχω το φαΐ και πάω. Μετά τηλεφώνησα και σαν να έρθει να με πάρει. Ναι. Κάβουρα κάνουμε. Δεν έδωσες την Κέντ να μιλήσει. Θοδώρα, φέρε λίγο και τις κάρτες που είχα χθες εκεί, τις έβαλα εκεί σου έστω. Ναι, τις έβαλα πάνω εκεί πέρα κάπου. Όλες μαζί μου. Λοιπόν, Χαρούλα, θα το αφήσεις, θα το κάνω. Δες λίγο, αυτό θες να κάνω, έτσι. Ναι, μπράβο, ρε. Εμένα. Αυτό, ναι. Αυτό, τον κάβουρο. Καλημέρα, που Χαρούλα είναι κοντά σου, τα φιλιά μου σε όλους. Α, γεια σου, φούλα μου. Λοιπόν, θα το αφήσεις αυτό, το κάνουμε. Όχι, να μην το βράδυ παίρνω και φέρνω την κλωστή. Ναι, τι άλλο θέλεις, πες. Έλα, έλα, πάνω να διαλέξω. Να, με τη Θοδόρα θα πάτε να διαλέξετε. Αλυσίδα, δεν θες. Εσύ τι λες, δεν θες. Αλυσίδα, είπες, δεν θες εδώ. Ναι, ναι. Καλά, η αλυσίδα μπορεί να τη βάλεις και μετά, έχεις να βάλεις τη φόδρα. Ναι. Να σου φέρω εγώ αυτό, να βάλεις τη φόδρα σου να τελειώσεις και την αλυσίδα τα βάζουμε μετά. Εντάξει. Να δούμε τι ταιριάζει. Ναι. Εσύ τελείωνε αυτό, ναι. Να την κλωστή. Θα στη φέρω σήμερα. Το βράδυ που θα έρθω. Να αργά όμω, να ξέρει. Λέω δεν με πειράζει. 9-9.30. Για να σε αυτό να χωρίσουμε να δούμε τι πάει να κάνω. Τι να πάει, αυτό αφού το έβαλε, το ροζ θα κάνει. Δεν θα κάνω, ροζ θα κάνω άλλο. Γιατί αφού αυτό διάλεξε το κορίτσι. Δεν το διάλεξε, εγώ από μόνη μου το πήρα. Ναι, το χάλασε και το χαρτί, δεν το έβγαλε. Δεν πειράζει. Πάνε να δει τα παραλία τι έχει, δεν έχει πολλά χρώματα. Το τώρα φέρω μου ένα σετάκι. Έχω live τώρα, δεν μπορώ να. Α, όχι, έχει μέσα. Sorry. Λοιπόν, τελικά, εχθές, υπερίσχυσε αυτό. Υπερίσχυσε αυτό και θέλω να σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, έχει 6 ευρώ. Έχει μία κάρτα μόνο μέσα. Είναι η τεχνική Diamond. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου. Αχ, δεν έχω βάλει ούτε τηλέφωνο, άμα κάποια θέλει. Τι θέλω. Έλα, λέγε. Μωρό μου. Ακούω. Το ανοιχτό θα βάλω το σκούρο για τη μαμά. Το σκούρο. Θοδωρίτσα, έλα πολύ μου. Εντάξει. Το σκούρο θα πάρεις.
Λοιπόν, κάνε μου λίγο αρχή. Εγώ αυτό το τόσο μικρό δεν ξέρω κάνω. Λίγο αρχή θα με κάνεις. Δεν μπορεί. Το σκούρο θα πάω, ναι. Θα σα δείξω μισό λεπτό. Φέρε. Για μια τέτοια τσαντούλα, τι θα δω. Τι έκανε εκεί, τι κόμπου με κάνει εδώ πέρα. Ναι, εγώ δεν ξέρω να κάνω. Να μην φύγει, να πάει πού. Αχ, Θεέ μου, δεν παίζεσαι, Χάρουλα, το ξέρεις. Περιμένετε λίγο, γιατί να τη δείξω κάτι. Με το παραλία το έχει κάνει, Χαρούλα. Παραλία. Η Κέτη λέει... μετακομίσεις. Πού μετακομίζεις, Βασίλη? Αλλάζει σπίτι. Είμαι στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι κάνει δουλειά. Ναι. 6 ευρώ. Λοιπόν. Μάλιστα, ο Βασίλης θα φτιάξει λέει καινούργιο εργαστήριο. Με όλα αυτά που έχεις εκεί πέρα εσύ, εννοείται ότι είναι εργαστήριο πλέον. Τα υλικά που έχεις. Λοιπόν, να κάνω λίγο τη Χαρούλα εδώ πέρα τον πάτο της. Και μετά να σας δείξω πώς γίνεται αυτή η τεχνική. Με τις καρτούλες. Να δείξω και τη Χαρούλα. Πώς γίνεται. Χαρούλα, μάθεις ένα καινούριο τώρα, περίμενε. Εντάξει. Τι? Θα μάθεις ένα καινούριο. Ναι. Όχι στο πλέξιμο, κάτι άλλο. Ναι, να μάθω. Γιατί είσαι και μικρό κοριτσάκι. Εννοείται. Πρέπει να μαθαίνουμε συνέχεια, Χαρούλα. Εγώ είμαι αυτής της άποψης, όσο χρόνο. Κάπως θα έπρεπε να σε πρόσεχα πάλι. Δεν σε πρόσεχα πώς θα κάνει δουλειά. Δεν με προσεχείς, γιατί τα κάνω επίτηδες κρυφά για να με έχεις ανάγκη. Να έρχεσαι εδώ πέρα. Είσαι και τόσο μακριά, πώς να έρθω. Μόνο πού έτσι μακριά. Μπορώ να μαζί σου να έρθω. Στο χωριό μου δεν έρχεσαι καθόλου, όλο εγώ έχω στα χέρια. Πού να έρθω. Εύκολο. Υπάρχουν σχέδια πολλά στο Diamond και έτσι μπορεί να μπει μέσα και να δει το e-shop. Πήγαινε στην κατηγορία λοιπά και θα δεις, έχει και κάδρα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, τώρα είσαι έτοιμη. Εδώ, μία σειρά κάνουμε από πίσω και είσαι έτοιμη. Αυτό το πάνω κάτω, Ναι. Θα κάνεις μία-δύο σειρές σκέτο, κανονικό και μετά. Δεν μου λες, άλλο δεν έχεις έτσι ακόμα, θέλω πως... Άμα βρω θα σου φέρω, ρε Χαρούλα μου. Αυτό με στο αμάξι το είχα. Αλήθεια. Και το θυμήθηκα. Το κάνω. Για σένα δουλεύω, βλέπεις. Και στο κάνω και δώρο. Γιατί, για να δεις ότι είμαι καλό κορίτσι. Εγώ τι είσαι τώρα, να μου το κάνεις και να μου το κάνεις αυτά, εγώ τα λέω παντού. Ναι. Σ' αγαπάω γι' αυτό. Τι να κάνω, σε έχω αδυναμία. Και εγώ σ' αγαπάω πως σε γνώρισα τη χέρι μου να σε γνώρισα. Πώς σε γνώρισα, πώς ήρθα μόνη. Ούτε θυμάμαι, ρε Χαρούλα, πώς ήρθα. Ούτε και εγώ θυμάμαι πώς ήρθα. Περνούσες απ' έξω και ήρθες. Κάτι έτσι νομίζω. Ναι. Ή κάποιος έστειλε. Κανείς δεν έστειλε. Λέω, καμιά φορά, καλημέρα. Καμιά φορά τυχαίνει. Από στόμα σε στόμα. Με τι νούμερο το μπλέκεις? 3,5. Με 3 θα έβαζε, σφιχτό να γίνει. Όχι, 3 δεν είναι, πολύ σφιχτό είναι στο 3. Πονάνε τα χέρια μου με το 3. Δεν μπορώ να βγάλω ότι κλωστή. Εσένα δεν πονάνε τα χέρια σου? Όχι. Α, εσύ είσαι δυνατή κόπελα. Όχι, δεν είσαι το λάθο 3, εντάξει, εσύ κάνει. Ναι, μην το κάνει πολύ σφιχτό γιατί μετά δεν θα μπορεί να μπει το κούμπομα πάνω. Μετά θα μου φέρει το κούμπομα να το βάλουμε και δεν θα μπαίνει. Κανονίζει την πορεία σου. Εντάξει. Σε ενημερώνω. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τώρα αυτή την καρτούλα. Χαρούλα, θα δεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πουσικιά. Αυτό τώρα θα πλέξω. Βέβαια, 2 σειρές ακόμα. Έλα, πλέξε λίγο. Όχι, δεν πειράζει. 2 σειρές ακόμα και μετά. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε τώρα να γυρίσω την κάμερα, να δείξω τα κορίτσια. Εγώ πήρα αυτό τώρα, τον γκρι. Λοιπόν, στις κάρτες έχει και αυτό. Έχει αυτό. Τι είναι αυτά. Αυτά θα δεις τώρα, κάτσε να δείξει, να σε δείξω τι κάνουμε. Το έχω ανοίξει. Αυτό εδώ. Και αυτό. Και μετά υπάρχουν καδράκια, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να μπείτε ή αν θέλετε στείλτε μας μήνυμα στο Messenger να σας στείλουμε να δείτε. Αυτά να τα πετάξουμε. Δεν έτσι. Έλα, δεν σου λέω. Γιατί να σου πω, άρρωστε. Να σου πω, το βράδυ το φέρεις. Ένα λεπτάκι λίγο. Να το φτιάξουμε. Εδώ. Τώρα θέλουμε και φως. Μισό λεπτό. Τι έγινε αυτό. Θα κάνουμε το δάνο μας, ενώ φύγουν τώρα για λίγο.
Λοιπόν. Περίμενα να δεις πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν. Να μάθεις κάτι καινούριο. Τι θα μάθεις, τι είναι αυτό. Κάτι καινούριο θα μάθεις τώρα. Κάτι καινούριο, λοιπόν. Λοιπόν, κάτι καινούριο είναι αυτό για σένα. Έτσι είναι. Κάτσε λίγο. Να ξεδρώσουμε αυτό. Λοιπόν, χαρούλα. Αυτή είναι η κάρτα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι αυτό εδώ. Το οποίο το ανοίγουμε και έχει μέσα τα διαμαντάκια. Τα ξέρεις τα διαμαντάκια? Όχι. Τώρα θα τα μάθεις μαζί μου. Μαζί μου που έμπλεξες, πολλά θα μάθεις. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει αυτό το χαρτάκι που μας λέει το κάθε σηματάκι τι αντιπροσωπεύει. Εγώ τώρα, ας πούμε, θα ξεκινήσω από τα τοξάκια που είναι προς τα πάνω. Τα τοξάκια που είναι προς τα πάνω είναι το α3. Άρα έρχομαι εδώ πέρα και βρίσκω το α3. Το α3 είναι αυτό εδώ, το κοκκινάκι. Μέσα εδώ στη σακουλίτσα είναι μια πολύ ωραία τεχνική για τα παιδάκια, να ξέρετε. Έχει και σακουλάκια για μετά αν θέλετε να τα βάλετε. Έχει αυτό εδώ πέρα που είναι το κερί. Έχει αυτό εδώ που το βάζεις πάνω εδώ στο μολυβάκι, αν θέλεις. Αν θες δεν το βάζεις, ό,τι θέλεις. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, και έχει αυτό το σκαφάκι, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα έρχομαι εδώ και κόβω εδώ. Να ανοίξω αυτό το α3. Τα ρίχνουμε εδώ πέρα χαρούλα. 11 πες, αυτό που λες. 11 και 12. Λοιπόν, θα μπορούσα να ξεκινήσω φυσικά και από αυτά εδώ πέρα. Αυτό θα είναι το μέλιο πάνω, ναι. Όχι, ναι. Τώρα, αυτό τι κάνεις, δες τι κάνεις. Όπα, γιατί πουλάκι μου, έχει φύγει το φως. Θοδωρά, έλα λίγο πουλί μου. Άνοιξε μου λίγο τα φώτα. Άνοιξε μου λίγο αυτά τα φώτα. Γιατί πολύ σκοτεινιά έχει πει εδώ μέσα. Λοιπόν, πατάτε πάρα πολλές φορές πρώτα αρχικά. Ναι, να έχετε βγάλει όμως το τέτοιο. Έχει εδώ πέρα αυτό. Μην κάνετε σαν και εμένα. Έτσι, λοιπόν. Για να γεμίσει με κερί εδώ μέσα σε αυτό. Στην αρχή θα χρειαστεί να μπείτε αρκετές φορές. Μετά θα το καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται κερί όταν δεν θα κολλάει. Λοιπόν. Αυτά τα κάνετε λίγο έτσι, θα κατεβάσω πιο χαμηλά, να βλέπετε καλύτερα. Και το πλαστικό το βγάζουμε όσο δουλεύουμε για να δουλεύουμε. Μετά το ξαναβάζουμε έτσι ώστε να μην κολλήσει κάτι πάνω εάν δεν το έχουμε τελειώσει. Και μετά δεν κολλάνε. Πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει. Τα κέφια. Πρέπει να είναι μπλε αυτό. Έτσι εδώ. Λοιπόν, επομένως εγώ τώρα έχω να κάνω τα τοξάκια, είμαι εδώ. Και αυτά τι θα κάνουνε? Αυτό είναι μια τεχνική χαρούλα. Εγώ το τύχνη να μαθάνω. Και κοιτάζεις, θέλω λίγο να το βάλω αυτό εδώ πάνω στο χέρι μου για να δείτε λίγο. Η μια πλευρά είναι γυαλιστερή και ίσια, η άλλη είναι οβάλ. Τώρα εσάς μπορεί να μην, μην το καταλαβαίνετε, αλλά όταν το κάνεις έτσι να φαίνεται. Να πάνω στην να κάνεις τι εσύ. Δεν ξέρω, κάνε. Λοιπόν, πιάνεις ένα, πας εδώ, πατάς, πιάνεις άλλο, πας εδώ. Αυτό χαρούλα. Όχι, 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 δεν το μπορείς για τεμένη. Για τεμένη, για τεσέν δεν έχει. Αυτό που λες. Αυτό θα κεντηθεί έτσι. Όχι, δεν κεντιέται, το κολλάς. Έστω. Τι είναι αυτό καλέ. Εγώ τώρα άμα κάτσω σε μία-δύο ώρες, το τι ώρες το τελειώνω, δεν είναι τίποτα. Αλλά είναι ότι είναι πάλι σαν χειροποίητο και αυτά τα διαμαντάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί αυτούς που έχουν στρες και άγχος, τους χαλαρώνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα. Λοιπόν, και όταν τελειώνει, αυτή η γυαλάδα που βλέπεις είναι πάρα πολύ. Επίσης, μπορείτε να μετακινείτε, μετακινούνται. Και κάτι μπορείτε να κάνετε είναι όταν το τελειώσετε να βάλετε πάλι το πλαστικό και να το πατήσετε. Mm. Μπορείτε με ένα πλάστη, με κάτι βαρύ να το πατήσετε για να μην φύγουν από τη θέση τους. Mm. Μετά δεν φεύγουμε τίποτα, να το ξέρετε.
Και ξεκινάτε και δουλεύετε αυτό εδώ. Όπου έχει το συμβολάκι, έχετε το χαρτάκι σας. Και που λέει, άλλα χρώματα ίσως. Ναι, έχει εδώ, βλέπεις, αυτά ναι, που έβγαλα. Έχει και πράσινα, ναι. Έχει διάφορα. Ναι, ναι. Έχει και λίγο μαύρο νομίζω κάπου, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ το έχει φάνει με πόνηση μόνο τέτα. Λοιπόν, Ανίτα, σου λέω κάτι και να φύγω πουλάκι. Μυστικά. Όχι, έχει φάνει με πόνηση Ανίτα. Πόνο λοιπόν, στο κεφάλι σου. Εγώ τον Κρήτο πήρα τώρα. Ναι. Εσύ τελειώνεις εκείνο. Στο φέρνω το βράδυ. Το βράδυ με την αλυσίδα. Α, η αλυσίδα είπα μυστικά. Ναι, αλυσίδα μετά, να τελειώσεις και να δεις. Αλλά Ανίτα, ξέρεις τι θέλω. Τι θες. Με εκείνο το μαύρο αφού θα το έχεις, κάνε μου μια, το πορτοφόλι εκείνο που θέλω να κάνω, το τσαντάκι που εδώ που κρύμα. Εγώ δεν μπορώ να σου κάνω, ακόμα θες να στο φέρω και να σε δείξω λίγο την αρχή, γιατί α, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να μου πεις τι μέγεθος θες να γίνει το τσαντάκι. Μια πιθανή, μια πιθανή, έτσι, καλή πιθανή έτσι. Καλή πιθανή. Ναι, ναι, έτσι, μια πιθανή. Εντάξει. Δηλαδή 25 πόντους, 25 γιατί να πάρω το φερμουάρ. Εντάξει. 25 πόντους. Εντάξει, σας το κάνω. Μπράβο. Δύο κάνεις... σειρές να κάνω. Δύο σειρές στάνει. Δεν θέλω. Εγώ το κάνω ύστερα. Απλά αλλιώτικο ξεκίνημα κάνεις. Αλλά έπρεπε να σε έβλεπα πως το κάνεις. Όχι, δεν στα δείχνω αυτά για να με έχεις ανάγκη. Να έρχεσαι μετά συνέχεια σε μένα. Αντιμούλη. Άμα τα μάθεις αυτά δεν θα έρχεσαι. Δεν θα έρχομαι, σίγουρα δεν θα έρχομαι. Έτσι, ναι. Ναι. Είδες εντάξει, εγώ βάλω τη φώτα τα αυτά και μετά στο φιλανδία. Ναι, είδες που ξέρω. Πουλάκι, μου, πού να πάεις. Να κάθε με χείμε πουλάκι. Από λίγο πιο κάτω, για στρατό για μου τηλέφωνα, στον το λέει και πού ευρύεται. Ξέρει το μαγαζί ή θα κατέβεις κάτω. Κατεβώ μέχρι τον Τσαχουρίδι. Εντάξει. Από εδώ είσαι Τσαχουρίδι θα βγω. Ναι. Μπορεί να το πεις και στη Σιμέλα. Άμα ξέρει τη Σιμέλα εδώ με τα λουλούδια. Δεν πειράζει. Λίγο περπατώ εγώ. Λίγο περπατάς εσύ, λίγο περπατάει αυτός. Ε. Ναι. Λοιπόν, εδώ. Τώρα, ναι. Ναι, η ώρα είναι 10 παρά 2 λεπτά. Εντάξει. Για σε έξω να μιλήσεις. Mm. Να μην ακούν τα προσωπικά σου. Όχι, μα να μάθω. Πού είσαι, πουλί μου? Α, η μάνα είναι κρύο νερό και σαποτή και μπέ. Θα μείνει στο κυλική. Καλημέρα. Θα τα αφήσω επίτηδες στο live λίγη ώρα παραπάνω. Και θέλω να μου γράψουν και κορίτσια τα οποία συνήθως δεν βλέπουν το live. Έχω πολλά παράπονα. Για να δω αν θα μπορέσετε να μπείτε τώρα στο live. Και θέλω σήμερα να προσπαθήσω να κάνω 2-3 live. Πιο πολύ για να δω αν θα σας δώσει ειδοποίηση. Τώρα θα μπω και λίγο σε κάποιες κυρίες. Εντάξει. Α, από εκεί θα θέλεις να πάρω. Ας προπατώ και λίγο. Δεν ξέρει τη Σιμέλα. Όχι. Έλα λοιπόν. Που δεν ξέρει τη Σιμέλα, πες το να. Καλά τώρα. Είναι Ανίτα, έλα, τώρα τα είπαμε. Ναι. Εγώ τώρα θα με φέρεις στην τσάντα ναι. Το βράδυ. Mm-hmm. Και αυτό που σου είπα, βάλεις και ένα φερμόρ, 25 ναι. Πόντους. Τώρα τον Κρήτο πήρες. Τον Κρήτο πήρες, θα τον είσαι. Εντάξει. Μπροστά στα κορίτσια θα πληρώσεις. Ναι. Εντάξει. Για να τα πληρώσω όλα μαζί. Πες να πέσει το δώρο να τα σημειώσει. Ναι, 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 ναι. Εγώ ναι, παίρνω την αλυσίδα και όλα μαζί, εντάξει. Πες το δώρο. Δωρίτσα. Ναι. Σημείωσε με έναν γρήπουλί μου. Ναι. Και μετά βλέπουμε και τα άλλα. Αυτά δεν έχω τίποτε άλλο. Άλλο δεν έχεις τίποτα να δηλώσεις. Ωραίο θα γίνει αυτό. Ναι, δεν είναι τίποτα δύσκολο και εσύ σιγά. Ουχ, και εντός είσαι την παιδιά, εγώ φτυλιάξα. Όχι, Ιαννίκα. Μη μιλάς καθόλου. Όχι. Μια λοιπόν. Χαρά είναι που έχει ζέστη. Σκέψου να έχει κρύο. Ναι, όχι, όχι, ο ναι. Κόσμος όλος υποφέρει. Λοιπόν, συνολικά. Φέτος πώς θα πάρει ο κόσμος ξύλα, πώς θα πάρει πετρέλαιο. Νομίζω 25 πόντους είναι τόσο, δεν είναι. Ναι. Αυτό το για τόσο να βάλει το πορτοφόλι της μέσα και τα κλειδιά της και όπως το κινητό. Τα που τσιγάρα μεγάλο, της. Μεγάλο κινητό που έχει. Ποια είναι η υφή σου. Ναι. Τι ψάχνεις. Να το ρε Ανίτα, τίποτα δεν ψάχνεις. Ναι. Τόσο. Α, α. Αυτό πώς γίνεται καλά αυτή. Αυτό είναι κεντητό. Βρεάσε το από πάνω, αυτό, αυτή η πλέξη. Είναι με σχέδιο. Κεντητό είναι καλά. Πολύ ωραίο. Κεντητά έκανες πόσα τώρα με φρετάς. Τα μάτια σου αφού τώρα δεν μπορείς. Άντε πάει. Καλημέρα, καλημέρα. Τα ρίξε. Δεν πειράζει. Thank you.
Έλα. Ναι, ναι. Υπηρεσία έχει καλό. Δεν βλέπω καθόλου τα μηνύματά σας τώρα. Λοιπόν, που και που κάνουμε λίγο έτσι για να γυρίζουνε. Και όταν βλέπω ότι δεν πολύ κολλάνε, ξαναβάζουμε από αυτό εδώ. Σας στάνει, μην ανησυχείτε. Και ξανακολλάει. Με δεξιά μετακινούνται, μην ανησυχείτε. Και βασικά αυτή η τεχνική είναι και για πολλούς και πολλές οι οποίες δεν κατέχουν το πλεχτό, δεν μπορούν να κάνουν κάτι πλεχτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας φαίνεται εμάς ότι είναι ότι μας ξεαχώνει με το πλέξιμο. Μου έχει τύχει και εμένα να το πει μια γνωστή μου ότι πώς αντέχεις και εγώ μόνο που σε βλέπω κουράζομαι. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν τους αρέσει καθόλου το πλεχτό. Τους αρέσει να το βλέπουν έτοιμο τελειωμένο, αλλά δεν έχουν την υπομονή. Και το κακό είναι ότι επειδή δεν έχουν την υπομονή, ούτε καν θέλουν να προσπαθήσουν. Για μένα το θεωρώ πολύ λάθος αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν ξεκινήσεις μια φορά, μετά θα σου αρέσει τόσο πολύ που θα θες να φτιάξεις νέα πράγματα. Ένας λόγος που αποφάσισα να ξεκινήσω με τα παιδάκια εδώ στο Κλικής, αν και δεν έχω και πολύ ελεύθερο χρόνο, είναι αυτός. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ καλό στα μικρά παιδιά να τους δώσουμε τέτοια ερεθίσματα από να κάθονται όλη μέρα στα τάμπλετ, στα κινητά. Κάνουν κάτι δημιουργικό. Λοιπόν, τώρα επειδή χτυπάει πάρα πολύ το φως πάνω σε μένα, δεν μπορώ να καταλάβω κάποια στιγμή ποια είναι η καλή. Η οβάλ πλευρά που είναι από πάνω είναι αυτή που μπαίνει από πάνω και ίσια μπαίνει από κάτω και κολλάει πάνω στο λουλούδι, έτσι. Λοιπόν, το κοιτάζω που έχω το κουσάκι, έχω και εδώ. Εύχομαι να την κρατήσουν την κάρτα, να μην την πετάξουν. Εγώ έχω λίγο τρέλα με τις κάρτες, μου αρέσουν πάρα πολύ και τις έχω κρατήσει όλες αυτές τόσα χρόνια που μου έχουν κάνει διάφορες φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να δείξω λίγο ξανά τι σχέδια έχουμε. Εδώ πέρα λίγο τα ρίξα. Με στη μέρα, αν με αφήσουν λίγο θα την κάνω. Λοιπόν, τη σκεπάζουμε πάλι έτσι με το στυλό μας. Λοιπόν, έχουμε και στις καρτούλες, έχει και έξτρα σακουλάκια, στα άλλα δεν έχει σε όλα, τα οποία μπορείτε μετά να βάλετε μέσα. Λοιπόν, η άλλη που είναι επίσης ωραία είναι αυτή.
Θα σηκώσω λίγο ψηλά να βλέπετε καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, είναι αυτή. Η δεύτερη που σας άρεσε πολύ είναι αυτή εδώ. Που σας άρεσε πολύ. Επίσης υπάρχει αυτή εδώ. Υπάρχει αυτή. Και αυτή εδώ πέρα. Ναι. 6 ευρώ η μία. Το τηλέφωνο σας το έχω βάλει. Ό,τι θέλετε για βοήθειες και τα λοιπά, για το πλέξιμό σας, είμαστε εδώ. Σήμερα στα στιγμής 8 ώρα το βράδυ συνεχίζουμε την μπλούζα, την κίτρινη που πλέκουμε. Έτσι, μην το ξεχνάτε. Εγώ μες τη μέρα θα προσπαθήσω να κάνω κάποια live. Θα μου δώσω τώρα 1-2 λεπτάκια, γιατί θέλω οπωσδήποτε μια κυρία η οποία δεν παίρνει ειδοποίησεις για τα live. Και με ξέχασα να βάλω και ειδοποίησεις σε κάποια κορίτσια. Να στείλω λίγο, θέλω το live μου. Λοιπόν, αποστολή στο Messenger. Να δω τώρα αν μπορέσω να τη βρω. Γιατί θέλω να δω εάν τη στείλω σε μήνυμα το live. Εάν θα το δει. Και μου λέει προχθές, δεν με κάνεις, με έχεις αφαιρέσει, λέει, από τη σελίδα σου. Λέω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, να το ξέρεις. Εγώ λέω, σε καμία περίπτωση θα το έκανα. Στη μόνη περίπτωση που κάποιον θα... δεν θα ήταν στη σελίδα μου, είναι όταν κάποιος με προσβάλλει, γράφει κάτι άσχημο για μένα. Πλέον είμαι της τακτικής, δεν κάθομαι να κάνω συζήτηση. Παλιά έγραφα, έλεγα σε live το παράπονό μου κτλ. Θεωρώ ότι είναι κουραστικό να κάθεσαι συνέχεια και να γκρινιάζεις και να γκρινιάζεις και να λες μου είπαν έτσι, είπαν για μένα έτσι, έκαναν έτσι για μένα. Δεν χρειάζεται. Ξέρω ποια είμαι, τι κάνω. Ξέρω ότι δυστυχώς όταν είσαι εκτεθειμένος μπροστά στον κόσμο και εγώ έχω από πίσω μου 60.000 κόσμο, πρέπει να δέχεσαι και τα αρνητικά και τα θετικά παίρνεις, αλλά πρέπει να δέχεσαι και τα αρνητικά. Πρέπει να δέχεσαι και το ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα ζηλέψουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σε κακολογήσουν, γιατί θα προσπαθήσουν μέσα από αυτό να βγάλουν κάτι. Και έχω συνηθίσει πλέον. Και μόνο σε τέτοια περίπτωση, δηλαδή, μπλοκάρω κάποιον. Και ναι, πρέπει να φτάσει σε μεγάλο σημείο. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι με έχουν προσβάλει και δεν τους έχω μπλοκάρει επίτηδες. Γιατί λέω, ας τους ανθρώπους να συνεχίζουν να βλέπουν τι κάνω. Γιατί να κάτσω εγώ να πω στη διαδικασία. Δεν πειράζει. Έτσι δεν είναι. Είναι η αλήθεια αυτή. Δηλαδή καμιά φορά έβλεπα, όχι βλέπω, ας πούμε, αυτούς που είναι στις τηλεοπτικές εκπομπές που γράφουν διάφορα και στεναχωριούνται και κάνουν. Και λέω, εντάξει, όταν είσαι εκτεθειμένος πρέπει να τα ανέχεσαι και αυτά. Έτσι. Αλλά αλήθεια είναι ότι παίρνω πάρα πολύ ωραία μηνύματα από εσάς, τα οποία κρατάω, χθες ανέβασα κάποια σε story. Και αυτά τα μηνύματα όταν τα διαβάζω, παιδάκια τα οποία λένε τις μαμάδες, αχ, η κυρία Ανίτα είναι γονάκια που λένε τη γιαγιά τους και με γνωρίζουν. Οι άντρες σας οι οποίοι ακούν τη φωνή μου και καταλαβαίνουν ότι πάλι την Ανίτα βλέπεις. Και εντάξει, χαίρομαι που είναι σαν να είμαι ένα μέλος της οικογένειάς σας πλέον, σε κάποιες. Και πολλές με θεωρείτε δικό σας άνθρωπο, αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Και γι' αυτό, τη συγκεκριμένη κυρία, δεν θα υπήρχε περίπτωση να την βγάλω. Είναι η κυρία Λίτσα Πινακίδου. Τα παραλία τα περιμένω από μέρα σε μέρα. Δηλαδή, αν όχι σήμερα, αύριο σίγουρα έρχονται. Λίγο καθυστερήσαμε, γιατί είχε ένα θέμα λίγο εκεί, τέλος πάντων. Αλλά, okay. Χτες μου είπαν ότι φύγανε. Αν όχι σήμερα, αύριο σίγουρα τα έχουμε. Επομένως, ποια ήσουνα, όποια ήσουνα, αν θες πάρεις τα κορίτσια τηλέφωνο. Α, Κατερίνα Φερεντίνου. Κατερίνα, μου αν θες πάρεις τα κορίτσια ένα τηλέφωνο, θα τους πεις ποιο χρώμα θέλεις. Αύριο, λογικά, 11-12 έχουμε παραλάβει συνήθως. Αν και θα ρωτήσω εγώ σήμερα και τους φοροδικούς μου, μερικές φορές τους λέω για τα επίγονα, μου έρχονται πρωί, ανοίγω πιο νωρίς το μαγαζί.
Έρχομαι 7.30 ώρα για να παίρνω την παραλαβή. Ευχαριστώ, Λιάννα μου, να είσαι καλά. Αυτό κάνω. Δεν υπάρχει θέμα. Κάποτε στεναχωριόμουν, τώρα δεν δίνω άλλο σημασία. Μπροστά βλέπουμε. Λοιπόν, ξαναλέω, 8 η ώρα σήμερα το βράδυ έχουμε live την μπλούζα μας. Θα κάνω 2-3 live σήμερα, έτσι μικρούτσικα. Μπορώ να σας δείξω κάποια πραγματάκια, μόνο και μόνο επίτηδες, για να δούμε λίγο με τον αλγόριθμο του Facebook ότι σας δίνει όλους ειδοποίηση. Έτσι. Αυτά. Okay. Από εκεί και πέρα, τι ήθελα να σας πω. Α, ήθελα να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα έχω 2 επιλογές που θέλω να σας κάνω σε πλεχτά. Εν τω μεταξύ, έχω βρει και ένα καινούριο σχέδιο για παιδική κουβέρτα, γιατί μου ζητάσετε πολλές παιδικές κουβέρτες. Κάνουμε για μια πελάτησα και θα σας το δείξω. Είναι ένα ζιγζάκ σχέδιο. Πιστεύω μέσα στην άλλη εβδομάδα θα τελειώσουμε. Έχω live ακόμα. Πες μου. Καζάκα με ρόμβου. Με τετράγωνα, δύο με την τέτοια. Με τετράγωνα. Με ρόμβου καζάκα. Με το έχει πάρει κυρία πέντε της πάνω. Παλιά. Μήπως λέει αυτό που γινόταν τσέπες μπροστά. Αυτό με τις τσέπες μπροστά. Ναι, πέντε πρέπει να τη φτάνουν. Νομίζω. Ναι, Ελενίτσα μου, το ξέρω. Πολύχρωμο. Πολύχρωμο. Η Ανίτα με τι το έχει φτιάξει, με κίνημα. Α, με μεγάλες κούκλες. Μήπως με το Ήρα. Το Ήρα που φορούσε... Α, η Ρεγκίνα, ναι. Όχι, ή το Ήρα που έκανες δίχρωμο. Το Ήρα με το κουκουνάρια, μήπως λέει. Το χρώμα της άμμου που είχα κάνει. Πολύχρωμο. Πολύχρωμο. Καζάκα πολύχρωμη. Τώρα μπορεί να είναι πριν 2 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, τι γράψατε. Sorry, μιλούσα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια, και εγώ σας αγαπάω. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θέλω να φτιάξουμε, εκτός ότι με τα κορίτσια στο Zoom, και έχω τώρα μεταξύ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 να τις πάρω για το Zoom καινούργιες. Λοιπόν, με τα κορίτσια στο Zoom κάνουμε την μπλε ζακέτα που σας ανέβασα σε story, την οποία θα ανέβει μετά από 15 μέρες περίπου στο YouTube. Θέλετε να σας κάνω μία ακόμα μπλούζα ή θέλετε να σας κάνω και σας μία ζακέτα άλλη. Πέστε μου, έχω στο μυαλό μου να σας κάνω και ένα πόντζο πιο εύκολο, γιατί θα κάνω και ένα δύσκολο πόντζο. Εγώ όχι πόντζο, ναι, ένα πόντζο, ναι, εύκολο θέλω να κάνω, το οποίο θα είναι πολυμορφικό. Ένα πόντζο εύκολο, πολυμορφικό, το οποίο μπορούμε να το φράμε με διάφορους τρόπους, έτσι. Πέστε μου τώρα αν έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας. Δεν θα ήθελα τώρα αυτό το διάστημα να φτιάξω πάλι τσάντες πολλές. Καμιά τσαντούλα θα έχουμε διάμεσα. Θεωρώ ότι είναι λίγο καλό να φτιάξουμε και λίγα κάτι σε ρούχα. Δηλαδή μπλούζες, ζακέτες, πόντζο, κάπες, τέτοια πράγματα. Επίσης οι κάπες είναι πάρα πολύ βολικές, ξέρω, για εμάς τις γεματούλες, τις οποίες φοράμε από πάνω και δεν μας δίνουν όγκο. Και όχι με κάτι πολύ χοντρό, κάτι πιο λεπτό. Έλα. Βρήκες. Μισό. Σχέδιο με σάπα καινούριο να κάνουμε. Ποιο είναι αυτό. Ένα λεπτάκι λίγο να δω. Α, είναι τις τέτοιες ρε. Της, της Ιωάννας. Με το Ήρα δεν το έχεις κάνει. Διπλό, ναι. Η κυρία με το Ελίνα, πάτε θα της φτάσουν. Ναι, ναι, φτάνουν. Θα σας φτάσουν πέντε. Ναι, φτάνουν. Και ανδρικές και παιδικές καζάκες. Ναι, ανδρικό έχω υπόψη μου, θέλω να κάνω οπωσδήποτε ένα γυλ, καζάκα να το πω, γιατί κάναμε 2 ζακέτες και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές με ζητήσατε για άντρες. Και σκέφτηκα κάτι μοντέρνο, λέω, το οποίο φυσικά θα μπορείτε να το φορέσουν και πιο μεγάλοι.
Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας και έχετε δει κι εσείς κάτι, μπορείτε να μου στείλετε φωτογραφίες. Διαφορετικά μπορώ να βρω κι εγώ πάλι έτσι όπως κάνω με την μπλούζα, μερικά σχέδια να σας τα ανεβάσω στο Facebook και να μου πείτε τι θα σας άρεσε. Το αλιζέ, ναι. Πόσο ήθελε? Τι μέγεθος. Τι μέγεθος είστε? Θέλει 5, για σιγουριά. Γιατί είναι εκατοστάρια, βγαίνουν. Ταυτόχρονα πρέπει να απαντάω και ρωτήσεις. Λοιπόν, και παιδικές καζάκες. Λοιπόν, επίσης, επειδή τώρα έχω να κάνω μία συνεργασία με μία influencer και τη ρώτησα τι θα ήθελε να φτιάξει για να δείξουμε τα νήματά να. Φωτομάζει. Γεια σου Παναγιώτα μου. Λοιπόν, μου ζήτησε να κάνω ένα ζακετάκι για το παιδάκι της. Επομένως, θα κάνω ένα ζακετάκι, θα κάνω και ένα σκουφάκι και θα κάνουμε και σκουφάκι ασορτή μαμά και γιος, εντάξει. Άρα θα κάνουμε εκεί πέρα. Εκείνο βέβαια είναι νεογέννητο, άρα πιστεύω το κάνουμε μέχρι 6 μηνών εκεί γύρω. Εντάξει. Αυτά τα νέα. Λοιπόν, θα σας αφήσω τώρα και θα τα ξαναπούμε. Από τα κύθυρα, μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε μέσα στη μέρα σίγουρα. Σκεφτείτε τι θα θέλετε να πλέξουμε για να βγάλω ένα προγραμματάκι. Εντάξει. Εγώ θα πρότεινα, αν τόσο πολύ θέλετε, πήγον την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσω κάτι αντρικό. Αν όμως θέλετε να κάνετε και κάτι σε δικό σας κάπα και αυτά, σούλα ένα λεπτό, έχω live. Μπορείς να κάτσεις αν θέλεις όμως, επιτρέπεται. Λοιπόν, στην κυκλική, με τι νήμα θα τη φτιάξουμε, την κυκλική την οποία την κάνουμε τα μαθήματα με το Zoom στα κορίτσια και θα ανέβει σε 2 εβδομάδες περίπου στο YouTube, θα την κάνετε με το Alizé το Bossoum Classic ή με το Alizé το Lana Gold, ένα από τα δύο. Λοιπόν, σας φιλώ να έχετε μια όμορφη μέρα. Όσες βλέπετε το live μετά, λέω τώρα ότι η ώρα είναι 10 και 19 λεπτά με το δικό μου το ρολόι, η μέρα Τρίτη, γράψτε ένα σχόλιο. Ας το ξαναγράψω, μπας και με δεις, όταν βρεις χρόνο δες αυτό που σου είχα πει. Τι μου είχες πει, στα μηνύματα να δω, στο Messenger, Στεφανία. Στείλε μου στο Messenger, γιατί δεν το θυμάμαι τι μου είχες πει. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ναι. Και επίσης και αυτή τη ζακέτα, με την μπλε, που λέει, ποιος το είπε, η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη νομίζω, με το Bossoum Classic και το δικό μου μέγεθος θέλει σίγουρα 5 κουβάρια, εντάξει, αναλόγως πόσο μεγάλη θα την κάνετε. Τώρα είμαι στο δεύτερο κουβάρι εγώ, προχωράω, φτιάχνω κάθε βράδυ βιντεάκια, να σας το κάνω σε μοντάζ βήμα-βήμα όλες τις σειρές για να μπορείτε να το ολοκληρώσετε πιο εύκολα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι μέσα στη μέρα θα κάνω πολλά βίντεο σήμερα, γιατί θέλω λίγο να παίξω με τον αλγόριθμο του Facebook για να δω αν θα σας έρθει ειδοποίηση όλες. Όσες βλέπετε το live μετά τις 10 και 20 σήμερα, τώρα είναι 10 και 20 και θα κλείσω, κάντε like, γράφετε ένα σχόλιο στο live, έτσι ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση. Προσπαθήστε να έχετε συμμετοχή στα live για να σας έρχεται ειδοποίηση. Αν δεν συμμετέχετε, έχετε να πατάτε ένα like, να γράφετε ένα σχόλιο, μια καρδούλα, βάλετε κάτι ή πέστε κάποιον δικό σας να δει λίγο τις ρυθμίσεις σας στο Facebook, δεν θα σας έρχεται. Βλέπετε τώρα η Βάνα μπήκε. Μετά από αρκετή ώρα, έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα που είμαστε μέσα και μου λέει τώρα καλημέρα. Προφανώς τώρα την έδωσε ειδοποίηση στο Facebook. Έτσι. Λοιπόν, αυτά αγάπη μου, σας αφήνω γιατί έχω μάθημα. Περιμένει η κυρία έξω. Αυτά. Θα τα πούμε μετά. Φιλάκια.